Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πολίτες τη Ελλάδα, όπω και όλη τη Ευρώπη, βλέπουν τους λογαριασμούς του λογαριασμού του ρεύματο να είναι αυξημένοι κατακόρυφα σε σχέση με του περσινού αντίστοιχου μήνε, με τα παράπονα των πολιτών να είναι πολλά. Δεν μου ήρθε ακόμη, αλλά από ό,τι άκουσα θα, θα πάω στο σόκλεϊ. Ναι, στου περισσότερου έχει έρθει διπλάσιο. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι που πλήρωσαν Έτσι, πέρσι 300 είστε στο ευρώ. Στο γιο μου ο λογαριασμό. Και τώρα περιμένω και εγώ να δω. Λέω θα πάω σε σοκάλι, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αύξηση. αύξηση. Ναι. Διπλασιασμού, γιατί όλοι λένε ότι. Ενώ... Περίπου, περίπου ναι. Αν και εμεί χρησιμοποιούμε και πετροκάλι στο σπίτι, παρόλα αυτά είναι μεγάλη η αύξηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το 2021 οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα πήραν φωτιά, καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρισμό και καύσιμα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ιδιωτικούς παρόφους είναι καλύτερα? Σίγουρα είναι καλύτερα γιατί είναι και με το μήνα. Ναι. Και είναι καλύτερα. Δεν ήρθε κάτι τρελό δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδο τη εστίαση, ο κ. Κυλακάκη ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια εξετάζουν ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ αποκλειστικά για μικρέ και για μεσαίε επιχειρήσει ύψου 450 εκατομμυρίων ευρώ και ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πρόγραμμα ύψου 450 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα των 450 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντικατάσταση συλλεκτικών συσκευών στι επιχειρήσει, κυρίω μικρέ και πολύ μικρέ, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που θα βοηθήσει τι για να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα, το ενεργειακό κόστο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί, θα επικεντρωθούν κυρίω οι παλιέ συσκευέ που είναι ενεργοβόρε. Οι καινούργιες ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολύ καλή ενεργειακή κλάση. Ε, πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι για κλιματιστικό, ε, για πλυντήριο και για ψυγείο. Ε, απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να αποσύρουν οι πολίτες τις παλιές τους συσκευές και θα υπάρξει μια επιδότηση σε μορφή voucher, η οποία θα, ή θα αγοράσει το ίδιο το ποσό ή θα πληρώσει κάποια διαφορά ενδεχομένως. Έχουν γίνει και οι τιμές χρέωσης πλέον όλων των εταιριών. Ε, η ενεργειακή κλάση έχει να κάνει με τις κιλοβατόρες που, χρε... που καταναλώνει μια συσκευή Ε, Επειδή μιλάμε πλέον όλα τα σπίτια, ε, υπάρχουν αρκετές συσκευές, δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό, είναι αρκετά σημαντικό, οπότε αλλάζοντα τις τρεις κυρίες αυτές συσκευέ συσκευές στο κάθε νοικοκυριό, εξοικονομεί αρκετά χρήματα ανά έτος. Ε, Οπότε να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν ε, αυτή την κίνηση, γιατί θα ωφελήσει όλους. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι, αυτή τη διαφορά τώρα του διπλασιασμού πώς θα την πληρώσετε εσείς, θα κόψετε από τι, από τα βασικά που είναι ε, ειδικομένα. Θα κόψω από κάποια που δεν είναι απαραίτητα, κάτι που δεν είναι απαραίτητο, άμα είναι απαραίτητο θα το πάρεις, τι θα κάνεις, ναι. θες δεν θέλεις να το πάρεις, δεν μπορείς να μείνει πεινασμένο, ή χωρίς ζέστη, έτσι δεν είναι, αυτά είναι φυσικά τα, ε, τα απαραίτητα που έχουμε. Άρα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο καθένας ατομικά. Συλλογικά πρέπει να ε, διαμαρτυρηθούμε ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης γιατί με τις δίθεν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταργήσαν το φθηνό ρεύμα που υπήρχε από τις δικές μας πηγές ενέργειας όπως ο Λιγνίτης και κάνουμε και εισαγωγή ρεύματο, αλλά κυρίως πανάκριβο ρεύμα. Yeah. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί και από τον κόσμο και να δούνε ποια είναι η πραγματικότητα. Σε τέλμα βρίσκονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίε που καλούνται να πληρώσουν λογαριασμού επί δύο και σε μία περίοδο χειρότερη από κάθε άλλη φορά, με του καθημερινού τζίρου να φτάνουν τα 30 με 40 ευρώ, την κίνηση να είναι μηδενική και την ψυχολογία να βάφεται με γκρίζα χρώματα, βλέποντα παράλληλα πολλέ επιχειρήσει να βάζουν λουκέτα στι πόρτε του. τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τα τελευταίο καιρό το εμπόριο και το επιχειρήν γενικότερα, έρχεται λοιπόν και οι λογαριασμοί τη ενέργεια γενικότερα και όχι μόνο τη ΔΕΗ το οποίο βλέπουμε ότι και το ρεύμα έχει αυξηθεί σχεδόν διπλάσιο σε οποιοδήποτε κατάστημα αλλά και νοικοκυριό γιατί και οι ενδυνάμοι πελάτες μας βρίσκονται μέσα στην νοικοκυριά οι οποίοι οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή ανοίγοντας το φάκελο με τους λογαριασμούς ενέργειας βλέπουν ότι έχει διπλασιαστεί το ποσό το οποίο οφείλουν να δώσουν φέτος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε το αντίστοιχο χρονικό την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μειώνεται και η αγοραστική δύναμη, διότι είναι και όλε οι υπόλοιπε συνθήκε, η περιεραίουσα ατμόσφαιρα, η ψυχολογία, η ανασφάλεια που συμβαίνουν σε όλο το καταναλωτικό κοινό. Επιπροσθέτω λοιπόν έρχεται και ένα ακόμα οικονομικό αγκάθι, το οποίο καλούμαστε εμεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στα προϊόντα τα δικά μα τα οποία. Μπορεί τη σεζόν αυτή να μην υπήρξαν ανατιμήσει, διότι εμεί τα έχουμε αγοράσει και τα έχουμε πληρώσει σε περίοδο που δεν υπήρχαν οι ανατιμήσει. Αλλά για την καινούργια σεζόν, δυστυχώ, όσο και να μπορούμε να αφομοιώσουμε και να μην ανεβάσουμε τι τιμέ, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό.